Να πω για τον προϋπολογισμό από το 1.736 εκατομμύρια που είναι το συμβατικό αντικείμενο του προϋπολογισμού, δεν λέω και όλα τα νούμερα, οι πιστώσεις είναι 106 εκατομμύρια 500 τόσες χιλιάδες. Δηλαδή είναι σχεδόν 6% οι πιστώσεις αυτού του προϋπολογισμού. Αυτός ο προϋπολογισμός για να πραγματοποιηθεί πρέπει να περάσουν περίπου 17 χρόνια. Όχι με τη λήξη αυτής της θητείας, της επόμενης ας πούμε που θα πω. Είναι 3-4 θητείες μπροστά δηλαδή για να τελειώσει αυτός ο προϋπολογισμός, καταλαβαίνετε. Πόσο πραγματικά, λέγαμε παλιά μια έκφραση, πλασματικό είναι αυτό. Να συζητάμε για ένα τέτοιο προϋπολογισμό. Τώρα, να σας πω κάτι. Αναφέρεται ας πούμε 848 έργα σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, να πάρω μια περιοχή που είναι πραγματικά από την Πειραιά τις περιοχές η πιο δύσκολη. Ανεργία, φτώχεια, δυσκολίες στην κατοικία, το Πέραμα. Δεν υπάρχει σε αυτά τα 848 έργα ένα σημαντικό έργο που είναι ας πούμε ο δρόμος, ο δεύτερος δρόμος του Περάματος. Αν συμβεί ομιγέννητο ένα ας πούμε ατύχημα, μια και εκεί πέρα υπάρχουν 140 καζάνια πετρελαίου όπως ξέρετε. Και καλά, θα πείτε, ας πούμε, ότι αυτό είναι ένα μεγάλο τέλο πάντων έργο, δεν προβλέπετε, πρέπει να το κάνει κάποιο άλλο ενδεχομένω. Να σα πω ένα μικρότερο έργο, που απεταχθεί από ό,τι φαίνεται, και δεν θα μα πείτε και πότε απετάχθηκε, που είναι ο ΑΡΜΟΣ, το μόνο κομμάτι που ανήκει στο Δήμο, ανάμεσα στην Κόσκο και στα Ναυπηγεία, που από παλιά ήταν ενταγμένο, μπαίνανε εκεί κάτι χιλιάρικα, α το πούμε, έτσι, ποτέ δεν υλοποιηθήκαν. Λοιπόν, να απαντήσω και σε αυτό που είπα προηγούμενα για την Περιφερειακή του Πειραιά. Όντω γίνανε μελέτε, έχουν προχωρήσει οι δημοπρατήσεις για 3 αντιπλημμυρικά έργα. Αλλά κοιτάξτε τώρα, 4 εκατομμύρια στο Πέραμα, το αντιπλημμυρικό έργο, τι πίστοση γράφει 5.000. 6 εκατομμύρια στην Χαλκίδος Βαλαωρίτου, τι πίστοση γράφει 5.000. Το ίδιο και με την Οίκια, 9 εκατομμύρια, τι πίστοση γράφει 5.000. Δηλαδή, πότε θα υλοποιηθούν αυτά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι αυτά έργα προτεραιότητας. Δηλαδή, ποιο βάζει, ας πούμε, πρώτο στην αρχή, στη δουλειά της, αυτή η διοίκηση. Κοιτάξτε τώρα, εμείς αν θυμάστε, όλες τις φορές που μιλάγαμε για τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, γιατί εγκαλούσαμε την περιφέρεια όχι μόνο για τα έργα που δεν έκανε, αλλά και για ενέργειες που έπρεπε να κάνει από μάκρυς, αν θέλετε, κάποιον. Όπως η ΟΗ ΛΟΑΝ, όπως ας πούμε τώρα προσέχουμε, πέφτει στην Πειραϊκή, να αναπτύξω δηλαδή περισσότερο. Και μέσα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες αναφερόμαστε πολλές φορές στην Κόσκο, όχι μόνο με οικονομικά κριτήρια όσον αφορά τις μεγάλες, ας το πούμε έτσι, δραστηριότητες της, αλλά αναφερόμαστε πολλές φορές ποιες σχέσεις υπάρχουν στις συνθήκες με τους εργαζόμενους. Και είχαμε πει, και δυστυχώς επαληθεύθηκε με τον τραγικότερο τρόπο αυτό, ότι οι συνθήκες εκεί πέρα εγκυμονούν σοβαρά προβλήματα και ατυχήματα. Ξέρετε όλοι το περιστατικό με τον διαμερισμό του εργάτη πρόσφατο, το οποίο πρέπει να πούμε, αν δεν υπήρχε κινητοποίηση του σωματείου και των εργαζομένων εκεί, θα πέραγε πραγματικά τελείως στη νύχτα αυτό το πράγμα. Αυτές οι κινητοποίησεις το αναδείξανε. Είχε περάσει ένα 24ωρο και θα μέσα μαζική ενημέρωση που μπορεί να μιλάνε για ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, δεν υπήρχε τίποτα σαν είδηση. Τώρα, κοιτάξτε, υπάρχει μια σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΜΕ του Πειραιά. Δηλαδή, οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Πειραιά. Απαντάει βασικά στο Υπουργείο Παιδείας για το πρόβλημα που υπάρχει με την πανδημία στα σχολεία. Για το ότι δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για να είναι τάξεις αποσυμφορημένες, ακόμα λείπουν οι καθηγητές από τις τάξεις. Εκεί πέρα, βέβαια, η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας είναι πλήθηκε κέραμι, όχι ατάχτως, τακτικά στα κεφάλια των μαθητών. Λοιπόν, τι λέει μέσα στα στοιχεία αυτά η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ του Πειραιά. 30% των σχολικών κτηρίων είναι πενταετίας. Γυμναστήριο έχουν το 19% των δημοτικών. Τα γυμνάσια και τα λύκεια γυμναστήριο 42%. Τα υπάρχει 17% και συνεχίζεται μια τέτοια αναφορά. Δηλαδή, όταν μιλάμε στην περιφέρεια, το δεύτερο, όπως λέμε, όργανο μετά τη Βουλή, δεν είναι δυνατόν να μην μιλάμε για αυτή την κατάσταση στο σχολείο, ανεξάρτητα αν αυτά τα έργα ή όχι θα τα κάνει η περιφέρεια. Και η περιφέρεια, σαν πολιτικό όργανο, το Περιφερειακό Συμβούλιο, μακάρι να ήταν και δική σα, αλλά κατά τη γνώμη μα, καμία δεν στάθηκε σε αυτό το ύψο και πολύ περισσότερο, αν θέλετε, σημερινή. Θα έπρεπε να καταγγείλει και να απαιτήσει να υπάρχουν κονδύλια για να λυθούν αυτά τα σοβαρά προβλήματα, στο οποίο πέσει το κομμάτι τη κοινωνία μα, που είναι οι μαθητέ. Και τέλο πάντων, κοιτάξτε, επειδή πολύ φλάσπευτη,
και πολλές δημόσιες σχέσεις κτλ. Το είπε και ο Γιάννης ο Προκύρης προηγούμενα, πολύ καλά. Τις τελευταίες δέκα μέρες έχουν πεθάνει, επειδή προσπάθησαν να ζεσταθούν με ξυλόσωμπες, 13 άνθρωποι. Και τα νούμερα, τα άλλα νούμερα, και τελειώνω με αυτό, 22,7% αδυνατούν να ζεστάνουν το σπίτι τους σε αυτή την κοινωνία, ας πούμε, την εξελιγμένη, και 35,6% δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Λοιπόν, συζητήσεις που είναι έξω από αυτή την πραγματικότητα, είναι έξω από τις ανάγκες του κόσμου, και εμείς θέλουμε με κάθε τρόπο αυτή την πραγματικότητα να τη βάζουμε έτσι στα γεμάτα στο τραπέζι. Ακόμα και αυτό, αν θέλετε, των γιορτών κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Αυτή την πραγματικότητα, ευχολόγια και διαξιβισμοί ανέξοδοι και ανούσιοι δεν έχουν καμία θέση. Τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, αυτά έχουν θέση. Αυτά με άλλους δρόμους και άλλες διαδικασίες θα βρουν τη λύση τους. Ευχαριστώ.